πιάνουμε τις ψάρια, γιατί πιάνουμε είναι μικρά, είπαμε να φας. Λοιπόν, να είμαστε φίλοι μου και εμείς ξανά. Λοιπόν, σήμερα τι κάνουμε? Σήμερα είναι ημέρα Τετάρτη, αύριο δεν δουλεύω. Πέμπτες δεν δουλεύω συνήθως. Οπότε βρήκαμε ευκαιρία, βρήκαμε το χρόνο να κάνουμε ψαρεματάκι άγριας πέστορφας. Απλά τι γίνεται τώρα? Θα πάω σε ένα φιλαράκι πάνω, σε ένα χωριό και που ψαρεύω άγρια πέστορφα. Μπορεί να ψαρέψουμε, ίσως ψαρέψουμε και σήμερα να προλάβουμε. Η ώρα είναι περίπου 6.30. Για κάνα δύο ωράκι ίσως προλάβουμε, θα δούμε. Και κατά βάση θα κάνουμε ολοήμερο αύριο. Αύριο πρωί πρωί θα ξυπνήσουμε και θα κάνουμε το ψαρεματάκι μας εξ ολοκλήρου. Το θέμα μας ποιο είναι? Το θέμα μας ότι δεν θα κάνουμε μόνο ψάρεμα σε αυτό το βίντεο. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα, πιστεύω, που θα σας αρέσουν και αυτά πολύ. Δεν σας τα λέω τώρα, θα τα δείτε στη συνέχεια, θα τα δείτε στο τότε, θα ανέβει το βίντεο. Το βασικό ψάρεμα που θα κάνουμε θα είναι άγρια πέστροφα, ψάρεμα άγριας πέστροφας. Και επιτέλους θα το κάνουμε εξ ολοκλήρου το ψάρεμα αυτό, γιατί συνήθως πάντα αργώ, πάντα κάτι τυχαίνει και έτσι δεν το κάνω έτσι όπως θέλω, έτσι όπως το φαντάζομαι. Πιστεύω αυτή τη φορά θα το προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο καλά γίνεται. Όπως βλέπετε πάμε το αυτοκίνητο αυτή τη φορά. Είμαι φουλ εξοπλισμένος, μπόρεσα να τα πάρω δηλαδή όλα τα πράγματά μου, όπως απόχες και τσάντες και διάφορα τεχνητά και καλά μια δίσπαστα και τηλεσκοπικά, θα δούμε αναλόγως τι με βολεύει, ούτως ώστε να κάνω αυτό που αγαπάω έτσι όπως το φαντάζομαι, έτσι όπως το θέλω, έτσι όπως το νιώθει η ψυχή μου αυτό. Οπότε θα τα λέμε στη συνέχεια, έχουμε μεγάλη διαδρομή. Η διαδρομή που κάνω από το χωριό που μένω είναι γύρω στα 80-90 χιλιόμετρα ο προορισμός, και ο προορισμός που θα ψαρέψουμε, όχι το χωριό που θα πάμε να ψαρέψουμε, είναι γύρω στα 100. Δεν είναι πολύ μακριά για μένα, κάνω και πιο μεγάλες αποστάσεις για το ψάρεμα, άλλωστε είναι η καψούρα μας. Οπότε να μην τα πολυλογούμε, τα λέμε στη συνέχεια φίλοι μου. Γεια σας, bye bye. Από αριστερά μας είναι ο Νέστος. Μπορώ να πω έχει αρκετό νερό. Αν εξαιρέσουμε ότι έχει να βρέξει πολύ καιρό. Άρα θα σας μιλήσω σε λίγο γι' αυτό. Να είμαστε και πάλι.
Γιατί όσες φορές έρχομαι εδώ πέρα, έρχομαι το μηχανάκι και δεν μπορώ να κουβαλάω drone δυστυχώς. Και δεν έχω σηκώσει καμιά φορά drone εδώ. Θα προσπαθήσω να σηκώσω σήμερα. Μόλις φτάσαμε στο προορισμό μας. Εδώ τα σκυλιά και άτρωνε με. Θα μας φάνε τα σκυλιά, ακόμα δεν ήρθα. Θα μας φάνε τα σκυλιά, τι θα γίνει. Με έπαιρε τηλέφωνο εδώ, είμαι, αλλά μην το σηκώσω τώρα και το χρεώσω. Τι γίνει, φιλαράκι. Ωραία διαδρομή. Όλα καλά. Τι λέει, καλά. Πάμε, έτοιμος είσαι. Πάμε, ξέρω. Πάμε, κάνουμε ένα μουχαμπέτ. Καμιά ώρα. Σίγουρα. 7,5 ώρα, έτσι. Ξεκουράστηκε, σε βλέπω στάνιαρες. Ναι, ρε, κοιμόμουν και λέω, ξαναξυπνάω, λέω αυτός, λέω πάλι άργησε. Όχι, ρε, σταμάτησα λίγο στη γέφυρα, έβγαλα ένα πλάνο. Για να το. Όλα, οκ. Δυναμικά, πάμε. Από σήμερα ξεκινάει η περιπέτειά μας. Απέναντι είναι το φαλακρό. Έμορφα και χαρεμένα. Θες που το κάνω. Έτσι. Εδώ είναι για drone, Πρωί πρωί να το σηκώσω. Να, από εδώ πάνω, Υπολογίζουμε. Και μετά έχουμε άλλα μουχαμπέτια. Θα τα δείτε στη συνέχεια. Αλλά αύριο θα κάνουμε ένα έτσι πιο ολοκληρωμένο ψάρεμα. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε επιτυχίες. Και θα το ευχαριστηθούμε εμείς, θα το ευχαριστηθείτε και εσείς μαζί μας. Όσοι αγαπάτε το ψάρεμα άγριας πέστροφας. Κάναμε πολλά ψαρέματα, αλλά διαφόρου είδους ψαρέματα, αλλά σαν την άγρια πέστρο, φίλε, δεν έχει και τη δυσκολία που έχει, έτσι. Να τα λέμε όλα. Όχι μόνο. Γιατί δεν είναι τίποτα εύκολο ψάρεμα. Ναι, ειδικά σε αυτά τα μέρη που ψαρεύουμε εμείς, έτσι. Ναι. Μέρα με τη νύχτα είναι. Πολύ ριχά είναι, ριχά. Γιατί δεν πας από εκεί πάνω. Θα ρίξω μία ακόμα εγώ. Μικρούλες είναι, ρε. Δεν πειράζει.
Δες την απόχη πόσο τεράστια είναι, φίλε. Θα την βάλει δίπλα. Την έβγαλα. Πατήσουμε. Εγώ ενοχλώ. Μπράβο. Όχι, και καλή ήταν, Λεωνίδα. Καλή ήταν. Χάσαμε μόλις τώρα μια πέστρεφα ωραία. Πέτα μια κομμάτι. Πιστεύω δεν αξίζει, πάμε πιο πάνω, ε. Πάμε πιο πάνω. Πάμε, κοίτα. Τώρα χτυπήθηκε. Ναι, εδώ πέρα, κοίτα. Εδώ πέρα ριχάλες είναι. Το βλέπω ωραίο σημείο τώρα. Κατάλαβες που λέω. Να, εδώ πάνω. Εκεί που σκάει το νερό. Να πετάξω. Πού πήγε, ούτε την είδα. Οχ, οχ. Καλή ήταν, την έχασαμε. Καλή ήταν, Λεωνίδα. Ήταν καλή. Ήταν πολύ καλή, Λεωνίδα, να ξέρεις. Σαν και αυτή που έκανε, ήταν καλή πέστροφα ήταν. Λοιπόν, φίλοι μου, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στο μέρος που θα κοιμηθούμε. Ωραία, κάναμε το ψαρεματάκι, ήταν μια ώρα απολαυστική. Ζοριστήκαμε λίγο, είχε πολλά κουνουπάκια, μυγάκια. Και χάσαμε μια πέστροφα εγώ καλή και μια ο Λεωνίδας. Μπάση περιπτώσει, πιάσαμε και 2-3 μικρές, τις απελευθερώσαμε. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα ετοιμαζόμαστε, έκανα μπανάκι βασικά τώρα. Και θα πάμε εδώ στο χωριό, σε κανένα καφενείο, σε καμιά ταβέρνα που έχει, να καθίσουμε, να ράξουμε. Έχω και τη λίρα μαζί μου. Ίσως κάνουμε χαμπέτι, θα δούμε. Ανάλογα στη διάθεση, το κέφι και την όρεξη που θα έχουμε. Και το κουράγιο βέβαια, γιατί από το πρωί στο πόδι είμαστε σήμερα. Μετά τη δουλειά κατευθείαν ήρθα εδώ, δεν έκατσα καθόλου σχεδόν. Ωραία. Να πούμε και το άλλο, αύριο μας περιμένει μεγάλη μέρα. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή, μα πάρα πολύ καλή ψαρευτική εξόρμηση. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε μια πολύ μεγάλη πέστροφα, αλλά μας χαμογέλασε και έφυγε. Ίσως αύριο την πάρουμε. Πρωί-πρωί θα πάμε στο σημείο που την είδαμε για να κάνουν την πρώτη βολή σε εκείνο το σημείο που είδα την πέστροφα. Οπότε θα τα πούμε στη συνέχεια, φίλοι μου. Να, εδώ είναι το σπίτι που θα κοιμηθούμε. Εμείς θα κοιμηθούμε πάνω, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι έχει ποντίκια, αράχνες. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε εδώ μέσα υπάρχει. Αλλά εντάξει, δεν μασάμε εμείς αυτά. Ορεινή μέλισσα, forever. Ήρθαμε στο προορισμό που θα κάτσουμε να κάνουμε το μουχαμέτι μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Γεια σας. Πού θα κάτσουμε μέσα. Θέλεις να κάτσουμε εδώ. Όπου αγαπάς. Κάτσουμε εδώ. Εδώ θα μου και ωραία. Τον αποθύμησες, Δημήτρη. Έρθανε. Πώς λέγεται το μαγάζι, φιλαράκι? Πώς λέγεται το μαγάζι? Εδώ του Στάθη. Του Στάθη. Ήρθαμε στο μαγάζι του Στάθη. Φρεσκαριστήκαμε, κάναμε το μπανάκι μας. Ήρθαμε να πιούμε το ουζάκι μας. Τώρα ουζο θα πιούμε πέρα, θα πιούμε, θα φάνει. Πάντως περνάμε πολύ όμορφα. Έχει δροσούλα, καμία σχέση με κάτω μέσα στην πόλη και στα χωριά. Τι ψωμί τρώγουμε το φιλαράκι?
Θυμάσαι. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάντως είμαστε πολύ ψηλά σίγουρα. Το μόνο σίγουρο αυτό είναι. Τι θα φάμε? Δεν ξέρω, κάνα σουβλάκι, κάνα λιγανιά. Τώρα σε ναι. Ωραία. Θα βάλεις ένα σουβλάκι, μία λιγανιά. Λεωνίδα, όχι, τελείωσε τη γανιά. Θα βάλεις ένα μπριζολάκι, μία σαλάτα, μία πατάτες. Ντοματοσαλάτα θέλετε, δικιά μας είναι η ντομάτα. Ναι, χωριά. Πήρα φέρνει με λέει. Και το κορίτσι το έγαπανα, αλλού εσού μα δε φταίν, αλλού εσού μα δε φταίν. Έτυχε ναι τα μόδα με, εσά σέψε και πέμνεν, εσά σέψε και πέμνεν. Έτυχε ναι τα μόδα με, εσά σέψε και πέμνεν, εσά σέψε και πέμνεν. Λαγούδαμ, λαγούδαμ, λαγούδαμ και πατούλαμ, τα σιλιά τσόλων κόκκιναν, τα μέσα σε ένα βουράν. Τα σιλιά τσόλων κόκκιναν, τα μέσα σε ένα. Έχ και τα σιλιά τσόλων κόκκιναν, τα μέσα σε ένα βουράν, τα μέσα σε ένα βουράν. Μπράβο το κορίτσι. Τι τραγούδι είναι? Ποντιακά θέλει, άντε στην υγειά σου. Γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Μαραφώσα την ζέτη. Με τα λίγα και με τα πολλά, ήρθε η ώρα να αναχωρήσουμε σιγά σιγά για το σπίτι. Κάναμε το μουχαμπέτι μας, παίξαμε, φάγαμε, περάσαμε πολύ όμορφα. Ήρθε η ώρα να πάμε στο σπιτάκι μας, να ξεκουραστούμε. Γιατί αύριο μας περιμένει μια πολύ μεγάλη μέρα. Μια πολύ δυνατή μέρα. Και με πολλές εκπλήξεις πιστεύω. Μακάρι. Τα λέμε φίλοι μου στο σπίτι. Φιλαράκι, κάνα φίδι δεν θα βγει από κάτω, ε. Κάνα φίδι δεν θα βγει, ε. Όχι, ρε, μην αφωνάς. Τι είναι εδώ. Ζούγκλα, ζούγκλα φίλοι μου, ζούγκλα. Δείτε που θα κοιμηθούμε απόψε, δεν φαίνεται κιόλας, δεν έχει καλό φωτισμό. Εδώ. Να μας τι κάνω λίγο με το κινητό φως. Είμαστε κομμάτια. Μάτια. Θα τα πούμε αύριο από το πρωί. Τα λέμε φίλοι μου. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν φίλοι μου, μόλις σηκωθήκαμε. Είναι 6.30 ώρα το πρωί. Δείτε λίγο έξω. Έχει λίγο αεράκι, δροσούλα. Το βράδυ ήταν δύσκολο. Με ξέσκησαν τα κουνούπια. Όμορφα πράγματα. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Πρέπει να πιούμε ένα καφεδάκι να ανοίξει το μάτι. Γιατί όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα σχεδόν. Τι καφέ θες? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Πω, έφαγα με τα κανάρας πάνω, πω, όλο το βράδυ έτσι.
Πα, πού, ντούνα στον εαυτό μου, πα, πα, πα. Τι καφέ θες? Α, τώρα είναι βίντεο τραβάει, κάμερα. Να, βαγιές με τον Λεωνίδα. Με το φιλαράκι που εδώ πέρα έφαγανε με τα κανάρες. Τα ποντίκια στο κεφάλι μου πάνε λάγκευανε. Τι κάνεις, καφεδάκι? Ναι, θες τη στιγμή τη ζάχαρη? Έχει ζάχαρη? Έχει. Στιγμή τη ζάχαρη. Ναι. Αλλά τώρα άμα πίνετε σκέτο εσείς, κάνει για εσάς πρώτα. Εμείς κάναμε. Α, κάνετε. Μικρό θες, τέτοιο. Ένα οίκο καλό είναι. Με τον φίλο μου τον Λεωνίδα πίνουμε καφέ. Μπροστά. Σαρασία. Τώρα που είμαι και λέω, κίνεται να λέω, αλλά έμορφα περνάμε, έμορφα. Ναι. Άντε στην υγεία σας, φίλοι μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα είναι περίτα. Ήρθε, έπαιξε εδώ πάνω. Λίγο ζάχαρη ακόμα ήθελε. Ναι. Δεν πειράζει, καλό είχε όμως. Δεν είναι σκέντρο. Μήπως ένα τουλούμπα. Ένα γλυκό τουλούμπα εκείνο. Έχεις τουλούμπα? Να βάλουμε ένα γλυκό. Λοιπόν, το καφέ πήρα το... Σκέτο. Έτσι λένε όλοι. Αυτοί που ξέρουν να πίνουν καφέ. Ναι. Αλλά εγώ έμαθα να είναι μέτριο. Ξέρει να πίνει καφέ. Το ελληνικό το πίνει σκέτο. Το φραπέ πόσο πίνει? 2-1. Τι 2-1? Όχι 1-1. Μία κουταλιά ζάχαρη, μία για καφέ. Έτσι το να λες. Φραπέ δεν μπορεί να πίνει σκέτο. Δεν είναι. Βόλα σκέτο. Μπράβο σου, αν μπορείς να πίνεις σκέτο, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι μου, πανέτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εξόρμηση. Προς το παρόν θα είμαι μόνος, γιατί το φιλαράκι μου έχει μια δουλειά σήμερα και δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί μαζί μου από το πρωί. Είναι περίπου 8 η ώρα. Το καλαμάκι μας είναι εδώ όπως είδατε, έτοιμο. Πεταλούδα ήδη είναι πάνω. Και θα κάνουμε την πρώτη βολή, αν θυμάστε καλά, στο σημείο που είχαν πάει χτες το βραδάκι και σας είπα ότι θα έρθω αύριο να κάνω την πρώτη μου βολή σε αυτό το σημείο, γιατί είδαμε μια πολύ ωραία απέστροφα. Αν είναι ακόμα εκεί, πιστεύω ότι ίσως την πάρουμε. Θα τη δείτε και εσείς στη συνέχεια. Κατά τα άλλα είμαστε φουλ εξοπλισμένοι με όλα τα παρελκόμενα και τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για το ψάρεμα της πέστροφας. Μόλις πιάστηκε μια μικρούλα πέστροφα. Οπ. Ωραία. Έφυγε μόνη της. Ευχάριστη. Περισσότερες πέστροφες σήμερα είναι τόσο μικρές όσο αυτήν εδώ. Βρήκε τον δρόμο της μόνη της. Ωραία. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Οπ, κι άλλη σιδιά. Οχ, μια πολύ καλή πήγε να φάει το δόλωμά μας. Είναι πολύ διστακτική σήμερα, δεν ξέρω τι έχει. Μια πολύ καλή ήταν αυτή. Η βολή ήταν τέλεια.
Για να δούμε. Να το, πήραμε. Και αυτή μικρή όμως είναι. Λίγο μεγαλύτερα από τις άλλες. Μικρούλα. Το σημείο είναι καλό. Τα ψάρια είναι πολύ διστακτικά όμως. Θα γίνει απελευθέρωση, εννοεί. Γιατί είναι η προηγούμενη, ορίστε η απελευθέρωση. Αχ, μου φύγε, δεν πρόλαβα να απελευθερώσω έτσι πως ήθελα. Τέλεια. Πάμε για απελευθέρωση. Επιτέλους μία αξιόλογη. Πεταλούδα MEPS, μαύρο κίτρινο, δύο νούμερο, ασημί. Οχ, όχι ρε φίλε, όχι ρε. Και καλή πέστα φάγα, εδώ μπροστά έφαγε. Ούτε από όχι χρειάζεται να βγάλω, είναι πολύ μικρές αυτές τις πέστρες. Κάτσε, 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 κάτσε. Άντε, συνήλθε. Άντε. Εντάξει. Εντάξει. Α, αυτή είναι καλούτσικα. Είναι καλούς. Μια πανέμορφη πέστρα. Με το μεταξύ τι γίνεται. Άλλαξε πεταλούδα και αρχίζουν και τρώνε καλύτερα. Για να μου πεταλούδα έφταιγε.
Να σε κουράσω. Πούσε ρε. Καλή επέστρεφα ακολουθούσε. Απίστευτα πράγματα σήμερα. Χτυπάνε μικρά. Να το. Την πήραμε. Αξιόλογη. Μόλις πιάστηκε μια πέστα. Λοιπόν, φίλοι μου, κάναμε μια στάση. Συγχρόνως μίλησα και με το φιλαράκι μου, όπου να είναι έρχεται. Έχω πεθάνει της πείνας, θα καθίσω λίγο να φάω. Σαρεύω από τις 8 η ώρα και είναι περίπου 2 η ώρα τώρα. Οπότε... φανταστείτε τι ψάρεμα έχω κάνει να είμαι εδώ. Και το μέρος είναι πολύ δύσκολο, το βλέπετε. Βράχια, δέντρα, ξύλα, πέτρες. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ωραία. Οπότε τρώω και βλέποντας αυτό το πανέμορφο ποτάμι. Ωραία. Πιτούλα που μου έκανε η γυναίκα μου. Ένα κασεράκι. Καλή μας όρεξη, λοιπόν. Να τους ήρθε το φιλαράκι. Το κολόψαρο. Σπάστο! Όλες τις πέτρες θα τις πιάσουμε σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πού είσαι, φιλαράκι? Γιατί δεν κατεβάζεις το μηχανάκι κάτω εκεί? Κάτω γιατί δεν το κατεβάζεις? Άστο εδώ, τι πειράζει. Τι λέει, πήρες και χρωματάκι, βλέπω, κάει και εσύ. Εκάες εσύ δουλειά, λέω, εκάες, πήρε χρωματάκι, βλέπω, τα μαγουλάκια λίγο κοκκίνησαν. Ντουένετε. Καλά, τσίπου καλά, εσύ. Καλά. Δεν φερες. Όχι. Αδύο νερά, αλλά... άστα, χάσω να δω.
Λέω. Να πηγαίνουμε όλο και λίγο μαζί. Α, πέφτεις μπροστά μου όταν περπατάω. Αυτά τα ποράπονα που έφτιαχνες. Μάσε. Πέτα. Εγώ έτσι. Σιγά μη φάει τώρα. Όχι ρε πούστη μου. Αυτή είναι. Δεν ξέρω, μπορεί. Τι λες να την κάνω, την πάρω ή την αφήσω. Ας τα αλφήμα είναι. Κρίμα είναι. Ναι, τώρα. Μικρή είναι και εγώ έτσι είναι. Καμό, κοίτα. Πρέπει να το μεγούμε το ζωή για να σπάσει. Ναι, ναι, αυτή ήταν, ναι. Ήρθαμε μέχρι εδώ. Είναι έτσι ότι πρέπει να άφημα ένα χεράκι. Το μας και την Παναγιά μας. Λοιπόν, εμείς επειδή δεν πολύ πιάνουμε ψάρια και τι πιάνουμε είναι μικρά, είπαμε να φάμε. Πιτούλα που με έκανε η γυναίκα μου, τέλεια, χειροποίητη, ζυμωτή. Έβαλα και εγώ λίγο το χεράκι μου. Κασεράκι, δύο φετούλες, έτσι. Το κάνουμε σαν πιτούλα έτσι. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Άντε γεια μας. Άντε γεια μας. Τέλειο. Α, θα πάρουμε το ψάρι. Σε αυτό εδώ το σημείο. Α, θα πάρουμε. Πήρα μια σιδιά καλή. Αυτό ήταν. Για να δω. Πήραμε ένα. Ναι, απέστροφα έχω. Έχω, έχω. Ένα μικρή πλάνα, μικρή. Θα πιάσει και στα φλάζια. Θα γίνει απελευθέρωση απευθείας. Πω, 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 κοίτα πως πιάστηκε. Στο καλό. Έλα, Λεωνίδα. Έπιασα μια μικρή, την άφησα. Τι? Τι, πάλι την ίδια έπιασα. Έλα. Άνω περιφέρωση. Δυνατό μέρο να ξέρεις. Δίνει τσιμπιές, πήρα και ψάρια. Αλλά μικρά. Αυτά είναι ανεπανάληπτα. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Έμορφα. Συνεχίζουμε μέσα στο δάσος, μέσα στο χάος, μέσα στη φύση, σε αυτή τη φανταστική. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Κοιτάξτε που βρισκόμαστε, κοιτάξτε φίλοι μου, κοιτάξτε. Ούτε ήλιος μας βλέπει. Τι κάνεις φιλαράκι? Κάνε μια βολή, μπας και πάρεις κανένα ψάρι. Αξιόλογο. Γιατί σήμερα ξεσκιστήκαμε να βγάζουμε μικρό ψάρα. Ωραία πολύ. Τώρα θα βγάζεις. Ωχ, πήραμε καλό.
Άμα το φέρεις και τα δώσεις. Άιντε, πήραμε ένα καλό Λεωνίδα. Άντε, βγάλαμε ένα καλό. Για σήμερα. Σε σχέση με αυτά που βγάλαμε, πάλι δεν είναι μεγάλο. Σε σχέση με τα πρόβλημα. Βγάλαμε. Ποια δεν είναι μεγάλη αυτή. Τι λες ρε, μια χαρά είναι. Σε σχέση με εκείνα που βγάζαμε. Μια χαρά είναι. Θες να σου δώσω τον grip. Ε, μπορείς. Έλα. Εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι. Βρήκαμε δέντρο, δαμασκηνιά. Βαράτε. Βαράτε γιατί χανόμαστε. Εν τω μεταξύ τα πιάνεις και πέφτουμε. Αφού είναι όρημα, ρε. Είναι αυτά που είναι κάτω να πάρω. Πω πω πω. Δεν έχω ξαναφάει πιο νόστιμο πράγμα. Δείτε εδώ φίλοι μου, άγριο δαμάσκηνο. Πω πω πω, φανταστικό, πρώτη φορά τρώω. Με το μεταξύ βλέπουμε μέσα στο νερό αυτά τα κόκκινα και λέμε τι είναι αυτά. Δύο-τρεις μέρες πιο μεταξύ δεν μάρκουν. Για τα δαμάσκηνα. Ναι. Να, μέσα στο νερό είναι, μπορούμε να τα πάρουμε, να τα φάμε. Τι σου έπεσε. Δείτε εδώ πράγμα. Λοιπόν, φίλοι μου, τελειώσαμε. Τέλος μιας πολύ όμορφης και κουραστικής συγχρόνως εξόρμησης. Περάσαμε πολύ όμορφα, το ευχαριστηθήκαμε. Ήταν σαν μια περιπέτεια, από χτες ξεκίνησε όλο. Όλα τα πράγματα έχουν αρχή και τέλος. Έτσι και εμείς τελειώσαμε σήμερα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Αν σας αρέσει τα βίντεο που κάνω, κάντε μια γραφή, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like. Και όλα τα άλλα είναι περίτα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά φίλοι μου.